Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, να καλησπέρισουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου τη Αθήνα, τον καθηγητή παθολογία, τον κύριο Αθανάσιο Δημόπουλο. Κύριε πρίτανη, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Και από αυτό ακριβώ θέλω να ξεκινήσουμε, από τα στοιχεία αυτά που τώρα ανακοινώθηκαν. Άλλοι 368 νεκροί στην Ιταλία, 1.800 στο σύνολο. Και θέλω να ρωτήσω, ε, εάν φοβάστε, αν ανησυχείτε, ότι η χώρα μα είναι σε τροχιά Ιταλία. Κοιτάξτε να δείτε. Ελπίζουμε πως όχι. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο αυστηρά θα κρατήσουμε τα μέτρα κοινωνικής έτσι, απομόνωσης. Μένουμε στο σπίτι και ιδιαίτερα, ιδιαίτερα εάν αυτά τα μέτρα θα υιοθετηθούν από ηλικιωμένα άτομα και από άτομα που ανήκουν σε ευάλωτο πληθυσμό. Αξίζει να δούμε ότι το γεγονός ότι στη Γερμανία έχουμε πολύ μικρότερο αριθμό ενδεχομένως να αποδίδεται στην μικρότερη ηλικία των κρουσμάτων και επομένως ενδεχομένως οι ηλικιωμένοι και οι ευάλωτοι πληθυσμοί να έχουν προστατευθεί επαρκώς και να μην έχουν κολλήσει στο βαθμό που έχουν κολλήσει οι άλλοι. Επομένως αυτό είναι το στίχημα. Από αυτό θα εξαρτηθεί τον αριθμό των κρουσμάτων που θα έχουμε, το ρυθμό αύξηση των κρουσμάτων, και την δυνατότητα να κατά κάποιο τρόπο πλατίνουμε και να διασπείρουμε τα κρούσματα σε πάθος χρόνου, ούτω ώστε το σύστημα υγείας, οι νοσηλευτές, οι γιατροί, ο εξοπλισμός, οι κλίνες, οι μεθ να αντέξουν στα περιστατικά αυτά. Αυτό που λέτε δηλαδή να αντέξει το σύστημα υγεία, να μην νοσήσουν όλοι μαζί, να μην χρειαστούν ξαφνικά εκατοντάδε κρεβάτια στι εντατικέ, να υπάρξει μια ομαλή εξέλιξη. Το Ακριβώς. μεγάλο ερώτημα, κύριε Καθηγητά, κύριε Πρίτανη, ακούγοντα όλου του ειδικού να λέτε ότι είμαστε ακόμα στην αρχή, είναι πόσο θα κρατήσει αυτό και πότε θα έχουμε μια ένδειξη. Νωρίτερα, άκουγα τον καθηγητή Τζιόδρα στην ενημέρωση στο Υπουργείο Υγεία να λέει ότι μετά από δύο, τρει, τέσσερι εβδομάδε θα έχουμε μια ένδειξη. Εσύ τι περιμένετε. Συμφωνώ, δεδομένου ότι θα πρέπει να περιμένουμε να αυξηθεί η θερμοκρασία και να δούμε κατά πόσον αυτός ο συγκεκριμένος κορονοϊός θα συμπεριφερθεί όπως η κοινή κορονοί που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα ή ακόμα και ο ΣΑΡΣ και ο ΜΕΡΣ. Επομένως, έχουμε καιρό μπροστά μας προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποια ύφεση, η οποία θα οφείλεται ε, και στην απόδοση των μέτρων, αλλά και στην αύξηση της θερμοκρασίας. Όπως το λέτε, επειδή ο καιρός θα ζεστάνει προς Μάιο-Ιούνιο, καταλαβαίνω ότι στο μυαλό σας έχετε τα περιοριστικά μέτρα να διαρκέσουν τουλάχιστον ως τότε. Κοιτάξτε, να δείτε αυτό θα το αποφασίσει ο ΕΔΗ, η Επιτροπή, αλλά βεβαίω νομίζω και νομίζω ότι είναι λογικό, δεν σημαίνει με το που θα δούμε μια κάμψη στην αύξηση των κρουσμάτων ότι θα πρέπει να χαλαρώσουμε τα μέτρα μέσω και να έχουμε ένα rebound, να έχουμε μια υποτροπή. Αυτό βεβαίω θα εξαρτηθεί από πολλού παράγοντε που θα του δούμε τότε. Εσείς θεωρείτε ότι αν αυξηθεί ομιγέννητο το αριθμός των θανάτων και των κρουσμάτων στη χώρα μας, είχαμε το τελευταίο 24ωρο 100 νέα κρουσμάτα, σύν 50% από 228, 331. Θεωρείτε ότι ναι. πρέπει να πάει η χώρα στο επόμενο βήμα που πήγαν η Ιταλία και η Ισπανία, δηλαδή περιορισμός και στην κυκλοφορία των πολιτών. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή παρονομαστή δεδομένου ότι όπως γνωρίζουμε από χθε ο ορισμός του πιθανού κρούσματος έχει αλλάξει και συστήνεται ο προσδιορισμός του ιού σε ασθενείς οι οποίοι έχουν συμβατά συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό, βήχα πυρετό, δύσπνια και πρόκειται να νοσηλευτούν ή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή ανήκουν στο ιατρικό και νοσηλευτικό Προσωπικό. Επομένως, ε, σίγουρα, ε, θα, ο αριθμό των κρουσμάτων είναι παραπάνω από αυτόν που μπορούμε να προσδιορίσουμε. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ε, θα πρέπει ε, να ε, είμαστε έτοιμοι ε, για μέτρα ε, ανάλογα ε, με τον αριθμό των ασθενών που θα χρειάζονται νοσηλεία. Αν αυξηθεί ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων, ενδεχομένως θα πάμε και σε μέτρα τύπου Ιταλίας. Ναι, και ιδιαίτερα ασθενών που χρειάζονται νοσηλεία. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα είναι, α, έχει προκαλέσει αίσθηση το γεγονός ότι ο τέταρτος νεκρός ήταν ηλικία μόλις 53 ετών και είχαμε συνηθίσει να σας ακούμε εσά τους ειδικού, να λέτε ότι η θνησιμότητα είναι πολύ μεγάλη στις ηλικίε άνω των 70, 75, 80 και με υποκείμενα νοσήματα. Ο άνθρωπος αυτός λένε από την Καστοριά ότι είχε καρδιολογικά προβλήματα, ήταν 53 ετών και μόλις σε έξι μέρες, yeah. Δευτέρα ένιωσε ενοχλήσεις, πήγε στο νοσοκομείο της Κοζάνης, τον πήγαν στο Αχέπα, σήμερα κατέληξε. Τι λέτε γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώ ή μάλλον ευτυχώ το δείγμα που έχουμε είναι μικρό. Έχουμε περιορισμένο αριθμό θανάτων, επομένω δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα με τέσσερι θανάτου. Τα δεδομένα τα οποία έχουμε από κράτη που έχουν πολύ περισσότερα θύματα υποστηρίζουν αυτό το οποίο λέμε, ότι είναι. Ε, στατιστικά, ε, πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα ε, της μενούς εξέλιξης σε άτομα ηλικία με. μεγάλης ηλικίας ή με προβλήματα. Παρ' χάρη στην Ιταλία, σχεδόν το 70% των θανάτων είναι σε άτομα ηλικία άνω των 80 ετών. Ένα άλλο ερώτημα. Επειδή το, το σλόγγαν είναι «μένουμε σπίτι» και προφανώς όλοι το προσπογράφουμε και πρέπει να μένουμε σπίτι, εκτό αν υπάρχει λόγο. αν έχουμε δουλειά να βγούμε έξω. Ε, έχω πολλά ερωτήματα από το πρωί και στο ραδιόφωνο του Σκάι και στην τηλεόραση ε, που λένε το εξή: Είμαστε μια πολυμελή οικογένεια. Ο πατέρα όλη μέρα είναι αναγκασμένο να δουλεύει. Είναι, για παράδειγμα, οδηγό ταξί, οδηγό λεωφορείου. Δουλεύει σε μια δουλειά που έρχεται σε επαφή πολλοί κόσμο. Οι άλλοι είναι μέσα στο σπίτι. Είναι ο παππού, είναι η γιαγιά, είναι τα παιδιά, είναι η σύζυγο. Αρκεί το μένουμε σπίτι ή θα πρέπει μέσα στο ίδιο το σπίτι να απομονωθεί ο άνθρωπο που έρχεται σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο για να προστατεύσει αυτού που πραγματικά μένουν σπίτι. Ναι, νομίζω ότι σε περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρετε, που λόγω ε, επαγγέλματος κάποιος έρχεται σε επαφή με πολύ κόσμο, εάν υπάρχει δυνατότητα θα είναι χρήσιμο να γίνει και αυτό που αναφέρετε τώρα. Και ιδιαίτερα η προστασία ε, ηλικιωμένων και ε, ε, ευάλωτων ομάδων. Γιατί ξέρετε, η εικόνα κάποιου που είναι έξω όλη μέρα και μετά γυρίζει και αγκαλιάζει και φυλάει τη σύζυγό του, τον παππού δίκαιο. του, τη γιαγιά, τα δεν ναι. έχει κανένα νόημα επομένως ναι, το το αυτό πρέπει να το απο... Σωστό. Έτσι κι αλλιώ πρέπει να το αποφεύγουμε ε, είτε με δικά μα πρόσωπα είτε με μη δικά μα πρόσωπα. Δηλαδή θέλει μία ε, αποστασιοποίηση ε, όσο γίνεται περισσότερο ακόμα και μέσα στο σπίτι μα. Άρα το «και μένουμε σπίτι» έχει υποκατηγορία ότι μένουμε σπίτι και μένουμε σπίτι έχει υποκατηγορία ότι μένουμε σπίτι και προσέχουμε μεταξύ μα. Ε, άλλο ερώτημα. Εννοείται, Α... μένουμε σπίτι. Ναι. Άλλο ερώτημα, ε, επίση yeah, yeah. από τηλεθεατέ. Ο ιό στο σπίτι πώ μπορεί να μεταφερθεί, Μπορεί να μεταφερθεί από τα ρούχα, αν έχουμε καθίσει σε ένα λεωφορείο ή στο μετρό, εκτό από τα χέρια μα. Από τρόφιμα, από κάτι άλλο. Κοιτάξτε, ο, ο, ο συνήθις τρόπος είναι από είτε με σταγονίδια, εάν δηλαδή νοσούμε με το βήχα, με το φτάρνισμα, με σταγονίδια τα οποία μεταφέρονται σε μία απόσταση ένα με δύο μέτρα, είτε από επιφάνειες, γι' αυτό λέμε μην πιάνουμε το πρόσωπό μας, μην πιάνουμε καθόλου με τα χέρια μας, το στόμα, τα μάτια, τη μύτη διότι έτσι δίνουμε τη δυνατότητα στον ιό να έχει πρόσβαση στο, στους λενογόνους και από εκεί και πέρα να κατέβει στους πνεύμονες και να δημιουργήσει το πρόβλημα στις κυψελίδες. Τελευταίο ερώτημα. Επειδή α, διάβασα συνέντευξη συναδέλφου σα, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα, που είπε ότι δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο ιό μεταφέρεται αποκλιματιστικά. Σε μια επιχείρηση, για παράδειγμα, που έχει 7-8 ορόφου, αν υπάρχει ένα κρούσμα στον 8, ο μπορεί μέσω του κλιματισμού που δεν είναι βιολογικό να μεταφερθεί σε όλο το κτίριο. Είναι έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, Δυστυχώ υπάρχουν τέτοια δεδομένα και πρέπει α, να αποφεύγουμε την Τη χρήση των κλιματιστικών. Βεβαίω υπάρχουν δεδομένα, δεν, δεν ε, ξέρω αν υπάρχουν για το συγκεκριμένο κορονοϊό, αλλά ε, με το σύστημα του κλιματισμού ε, μπορεί να μεταδοθεί, δεδομένου ότι τα φίλτρα αυτά βεβαίω ε, δεν είναι ειδικά για να ε, ε, κρατούν ιού. Επομένω, όσο μπορούμε, αποφεύγουμε το, το, τα κλιματιστικά. Το λέω γιατί στα τα έχουμε όσο... η θέρμανση το χειμώνα ναι. και η ψήξη το καλοκαίρι γίνεται με κλιματιστικά μηχανήματα κεντρικά. Άρα, λέτε όχι κλιματισμό. Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, ναι. κύριε Όταν, πρίτων, δηλαδή, του τώρα, ο... ναι, ναι, όταν θα φτιάξει ο, ο... ο... καιρό, νομίζω καλύτερα θα είναι με, την φυσική, με το φυσικό αερισμό Ανοίγουμε τα, τα παράθυρα. παράθυρα. όσο γίνεται περισσότερο. Πολλά τα ερωτήματα. Μένουμε εδώ, θα επανέλθουμε κάποια από τι επόμενε ημέρε. Κύριε Πρίτανη του Πανεπιστήμιου τη Αθήνα, κύριε καθηγητά, κύριε Δημόπουλε, ευχαριστώ θερμά.